Θα μένει όμως μέλος, αλλά πρόεδρος δεν μπορεί. Θα σας τη διαβάσω και θα πρέπει να εκλέξουμε έναν νέο πρόεδρο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνει την αίτηση παρέτησή μου από πρόεδρο του Ιστορικών Επιτροπών για το βάθμια στη δευτεροβάθμια σε εκπαίδευση του Δήμου Παρκατών για λόγους προσωπικούς και οικογενειακούς. Η αποδοχή της αίτησης είναι απαραίτητη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Ρίζος, πρόεδρος των Ιστορικών Επιτροπών. Λοιπόν, γίνεται καταρχήν εφικτή η παρέτησή μου. Μας παρακαλεί να κάνουμε λοιπόν την παρέτησή μου. Πρόεδρος της δευτεροβάθμια Γιώτας Περικλής και αντιπρόεδρος Κουτής και ο Γιάννης παραμένει μέλος. Και στον πρωτοβάθμια Μακρύς Γιώργος Πρόεδρος. Γράφτα εδώ και όταν πρόεδρος. Μακρύς Γιώργος Πρόεδρος και η Γέννη Λαγκιάρα αντιπρόεδρος. Κάθομαι να δωρείτε, πρόεδρος. Και η Γέννη Λαγκιάρα πρόεδρος. Άμα δεν ψηφιστεί, άλλο αυτό. Είναι τα αναλάβει, τι είδατε τον είπαμε. Δεν έχει πρόβλημα αγίες. Αφού είναι αντιπρόεδρος, εκ του ρωτώ, πρέπει να πάει αντιπρόεδρος. Λοιπόν, λοιπόν, για ξαναπέσει την εισήγηση, θα ψηφίσουμε τσάκα τσάκα. Δεν θέλει. Αφού και τώρα κάνει χρέη πρόεδρο. Είναι αντιπρόεδρος. Θα δείξει αύριο μια παρέτηση. Ε, ας φέρει παρέτηση. Δεν θέλει ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι μωρέ. Λακέρα θέλεις, κυρία Λακέρα. Λοιπόν, Περικλής. Δεν μπορώ να πω, δεν είμαι μέλος εγώ. Έχω την άποψη ότι και η κυρία Λακιάρα και ο κύριος Μακρύς έχουν σοβαρό έργο να κάνουν. Ωραία. Έχουν σοβαρό έργο και δεν μπορούν να ασχοληθούν με άλλα καθήκοντα. Πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα. Ίσως δεν καταλάβατε. Ο κύριος Γιάννης... Να γίνει νέος πρόεδρος που μπορεί να τρέξει. Να σε διακόψω λίγο. Το θέμα είναι ότι από τα μέλη που υπάρχουν από την πλειοψηφία είναι ο Ρίζος, η κυρία Λακιάρα και ο Μακρύς. Φεύγοντας ο παραμένει μέλος, λέμε, ο Γιάννης. Οπότε οι άλλοι δύο πρέπει να αναλάβουν τα πόστα. Πώς θα αναλάβουν, πρέπει να παρτεί κάποιος από τους τρεις. Να πω εγώ την άποψη δικιά μου. Επειδή είσαι χρόνια στην εκπαίδευση και επειδή είσαι το θέμα δεν είναι από χρόνια να αναλάβεις ένα πόστο του Προέδρου. Δεν μπορεί να πάρει Μακρύς δυο. Το ένα θα πάρει πολύ. Δεν καταλάβετε. Αφού είναι μέσα μου. Πού να πω. Στο άλλο δεν είναι μέλος. Στο άλλο δεν είναι μέλος. Δεν καταλάβετε. Λοιπόν. Πώς έχει. Σαν να το κάνεις. Ναι. Πρόβλημα. Κύριε Γιώτα. Δεν πρέπει να αποδειχθεί. Τουλάχιστον ένα άγγραφο θα ασχοληθεί με την δευτεροβάθμια. Πρέπει να παραιτηθεί ένας εκ των τριών που δεν μένει. Ένα λεπτό. Εσύ είσαι μέλος στην πρωτοβάθμια. Όχι, εκεί που είναι δεν είμαι μέλος. Δεν είμαι μέλος στην πρωτοβάθμια. Είναι ο Μακρύς, η κυρία Λακιάρα και ο Ρίζος. Ποιος θα φύγει, συγγνώμη. Η κυρία Λακιάρα ή ο Μακρύς. Ένας αυτός. Γιατί να μην φύγει ο Μακρύς. Αφού λέτε δεν θέλετε. Κύριε, έχω σοβαρό πάλι. Δεν θέλω. Άρα. Τι να μπορεί να κοιτήσει πέρα, έτσι. Και εσύ έχεις προσάξει τον κύριο. Και θα γίνεις αντιπρόεδρος. Δεν είναι το θέμα αυτό ότι δεν είναι ένα κύριο. Νομίζω ότι δεν είναι το θέμα. Πού είσαι τώρα. Α, πες πρόεδρος. Αυτό είναι το θέλει παρέτηση μέλους. Δεν λέει που πέλα να παρετείτε. Ναι, μπαίνω εγώ. Πού είναι το πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, παρετείτε η κυρία Λακιάρα και η Παπαλής παραμένει πρόεδρος. Ναι, ναι, την παίρνεις εσύ. Συγγνώμη λοιπόν, ο Μακρύς είναι αντιπρόεδρος στην πρωτοβάθμια. Ωραία. Παραμένει δηλαδή. Παραμένει. Έχουμε και άλλη παρέτηση, να σημειωθεί όμως. Έχουμε παρέτηση στις αντικατάστασεις μέλους και ορισμός προέδρου και αντιπρόεδρου. Λοιπόν, πρώτα ψηφίζουμε ορισμός προέδρου. Στη δευτεροβάθμια. Στη θέση του Γιάννη Τουρίζου. Λοιπόν, η πρόταση είναι περί της Γιώτας. Συμφωνείς, έχει κανένα αντίρρηση. Όχι. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα. Να γράψω. Διάλογο, κάτι της πίσης. Είναι διαφορετικές εγκαλυτές εγκαλυτές. Ναι. Έχουμε δύο παρέντες. Μία του Γιάννη Τουρίζου και μία της Γιώτας. Thank you.
Η Λαγκάρη παρετείται από μέλος. Εντάξει, γνωστό. Τις άλλες παρετήσεις, ορισμός μέλος Δουσού Πρωτοβάθμιας, στη θέση της κυρίας Βακιά. Εδώ μπαίνεις. Ναι. Αυτή είναι η σειρά. Πρώτα μέλος. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα μέλος. Αντικατάσταση. Τι γίνεται εδώ, όσο πάει και μικρή είναι. Σφίγγει ο πλειός τραπέζι. Σφίγγει ο πλειός τραπέζι. Τι γίνεται εδώ, σε πέρα τα πράγματα. Μα και ανοιχτό από εδώ βάζει αυτά στα τρία αυτά. Πες κανένα. Πρέπει να παραιτηθείς από την πρόεδρο. Άρα και παρέχεσαι την πρόεδρο στην Ευρωβάθμια. Πρέπει να φέρω με γραφτός. Ναι, να φέρω με γραφτός. Μια σημερινή ημερομηνία, έτσι. Αφού γίνεται αντικατάστασης. Και αντιπρόεδρος τώρα στην Ευρωβάθμια στον Πή. Όπως είναι ο κύριος Σκουτής. Εδώ είπαμε, ο κύριος Σκουτής. Διαπαραταξιακή. Ναι. Ποιοι ενδιαφέρονται εδώ να. Για ποιες προσλήψεις. Α, τα εννοείς για αυτά. Για ποιες προσλήψεις. Για άμυνα. Για ποιες προσλήψεις. Για αυτά. Για άμυνα, δίμηνα και αυτά. Ε. Για ποιες. Οκτάμινα. Και οκτάμινα και δίμηνα. Είναι και με επόμεισμα που την παίρνουν. Τα οκτάμινα. Και πάλι, ναι. Και κατά προτεραιότητα υπάρχει πίεση. Ναι. Τα δίμηνα το που δεν φαινόμουν. Τα δίμηνα. Παρακαλώ λίγο, πρόεδρε. Πρόεδρε, λοιπόν, διαδικαστικά, ο κύριος Βασίλης που είναι ο κύριος γραμματέας. Ο άνθρωπος, δεν θα μας υποδείξεις εσύ. Θα μ' ακούσει την κύριε Βασίλη. Μήπως διορίζεις εσύ. Κύριε Γεωργόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, προτείνει στο σώμα, παρακαλώ να με ακούσετε. Ναι. Προτείνει στο σώμα και δεν ζητάει απάντηση από εσάς. Ναι. Ζητάει απάντηση από το σώμα. Ναι. Μπορούμε να φτιάξουμε νομοθετική επιτροπή, βεβαίως. Εσείς εμποδίζετε που πάτε να καπελήσετε. Εγώ ρώτησα αν υπήρχε. Να βάλετε την ακόμα στο σώμα. Ρώτησα αν υπήρχε για να βοηθήσω. Όχι, δεν είπατε αυτό. Είπατε και ο αδερφό, εσείς είχατε τότε επιτροπή. Είχατε για να δω αν υπήρχε. Δεν υπήρχε νομοθετική επιτροπή. Τώρα πρέπει να βάλουμε. Ρώτησα για να δω αν υπήρχε για να βοηθηθούμε. Δεν έλεγε. Ρώτησα.
εντάξει. Ο γραμματέας μας δουλεύει. Όπως είπα ότι εγώ είμαι. Όπως γίνανε τις άκρες, δεν γίνανε την πόρα. Όπως γίνανε πέρα τα μάτια, δεν γίνανε το σώμα μας. Δεν είναι να μιλούσα. Εσύ να μπορείς να μιλούσα. Εσύ λες τα δέντα αυτά, ο Δήμαρχος. Διαφάνεια θέλουμε για τα αντίμενα. Διαφάνεια θέλουμε για τα αντίμενα. Να έχει ο κόσμος αν υπήρχε τότε. Πώς το σου λέω. Τότε ήταν καπουδίστρια. Δεν μου ενδιαφέρει τι γινόταν. Ποιος είναι καπουδίστρια. Καταλάβες. Το 34-63 το λέει. Αυτό. Για την επιτροπή που λέτε για το 8 μήνα. Για το 8 μήνα. Βλέπει μέσα η προκήρυξη. Ορίστε. Εγώ λέω ότι συμμετέχει μέσα και με απόσταση του Συμβουλίου μέχρι το 10 σίγμα. Εγώ μιλάω για τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι ορίζονται από με απόσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ μιλάω για τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι ορίζονται με απόσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμμετέχει ο Δήμαρχος. Εγώ μιλάω για τους υπαλλήλους. Δεν απαντάτε όμως. Και ο 34-63 και 38-52 το προβλήμα. Στην 8-μηνα ποιος συμμετείχε Δημοτικό Συμβούλιο. Ορίστε, η αν ήταν παράληψη, κακώς υπήρχε παράληψη. Πήγε στο ΣΕΠΗ και εγκρίνει. Κι άμα τι, και εγκρίνει, βεβαίως. Δεν υπήρχε. Ρωτικό δεν είναι. Μα το σώμα του εγκρίνει. Στα 8-μηνα, ναι. Δεν θυμάμαι, υπήρχε. Στα πρώτα, έτσι. Μετά στα δεύτερα ποιος ήταν. Έτσι, ποιος ήταν. Εγώ μιλάω για τους υπαλλήλους. Με απόσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δηλαδή, επειδή αρχίσαμε στραβά, πρέπει να συνεχίσουμε στραβά. Δεν ξέρω ποιο τον όρισε. Και τώρα είχαμε συμβούλους. Ορίστε κάτι. Το ξέρετε ότι καταντήσατε ένα τσίρκο. Δεν ξέρω αν πήρε τη ευθύνη εσείς. Αλλά εμείς, σαν πολιτικά πρόσωπα, βλέπουμε ότι έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά έχετε και εσείς την αναλογία σας. Δηλαδή, αντί να βοηθήσεις. Άναψε στο φυτίλι για να ξεκινήσουν τι έκανε πιο που θα έκανε επειδή έκανε τούμπις άμα εμάς. Όχι, ρώτησα αν υπήρχε τότε να δούμε ποιοι ήταν. Βοηθάτε λίγο ρε, βοηθάτε. Κρίμα την κοινωνία. Γιατί ρώτησα και να βοηθάτε λίγο ρε. Δεν ρώτησα. Σε βλέπω για να διάλογο. Πρόεδρε, επειδή αυτό που συμβαίνει στην Παρκαδόνα συνειδιάζουμε χωρίς τους ηγητές υπαλλήλους, πλέον δεν πάει άλλο. Κουραδεύουν την κοινωνία. Θα πρέπει τα συμβούλια, επειδή έχουν στραφτεί η σοφή των Αθηνών, τα έξοδα κινήσει. Δώσε σημασία, σε παρακαλώ. Πρόεδρε, ακούστε τώρα. Οι συντριάσεις θα γίνονται. Οι πρωινές ώρες θα πάρουν μια απόφαση. Βάζουν πρώτα στα σύμπαν, σε παρακαλώ. Απειλώσεις, περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα. Τουλάχιστον και εμπειρία, έχουν και γνώσεις. Δεν πάει μπροστά το καράβι χωρίς υπηρεσίες. Γιατί θα λέει έναν αντάλλο. Και κάνω πρόταση. Επειδή πάρα πολλοί και έχουν δίκιο οι υπάλληλοι, δεν μπορούν να έρχονται με τα αμάξια να εξοδεύουν γιατί δεν πληρώνουν αυτά που θα πάνε. Και όταν δεν δικαιούνται. Τα συμβούλια θα τα βάζουν εν ώρα εργασίας, 12 η ώρα. Για να είναι εδώ, τι να πάρουμε απόφαση, ας είμαι και έντονος. Το νόημα σου πάνω πάνω. Το μεσημέρι. Ποιος θα την δικαιούνται. Όποιος μπορεί. Τώρα μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Πού είναι το δικό μου να πάρουμε αποφάσεις. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, πότε φύγουμε. Τα πέτσαρε. Πόσε φορέ το μήνα. Δεν μα δίνουν άλλα, τα κόψουν και αυτά. Αλλά βέβαια, δεν δίνουν άλλα. Είναι σημαντικό γιατί χωρί υπηρεσίες, χωρί συνειδητέ, εγώ θα πέφτω. Οι υπάλληλοι που βρίσκονται, κύριε Σταύρο, οι υπάλληλοι που βρίσκονται τα απογευματινά. Δεν βάζει το. Δεν βάζει το. Δεν βάζει το. Μπορεί ο Δήμος. Να πιάσουμε την κουβέντα τώρα. Μπορεί ο Δήμος. Αν έχω βοηθό. Συνεργάτη άλλου πρακτικογράφου. Θα του πάρει τηλέφωνο να έρθει αμέσως. Όχι, εσείς ξέρετε. Εσείς ξέρετε, οριστήκατε από τον Δήμαρχο. Ναι, θα πάρω τη κυρία. Να έρθει επιγόντως. Πριν φύγει, πριν έρθει δεν θα φύγει. Δεν μπορεί να προσβάλλει το σώμα. Κάνετε λάθος. Μπορείτε να φύγετε. Για λόγους υγείας δεν. Μα είναι προφανώς δεν φεύγετε για λόγους υγείας. Προφανώς να φεύγει για λόγους υγείας. Σε παρακαλώ τώρα εδώ πέρα να πούμε. Κάτσε να τελειώσουμε τώρα με το συμβούλιο. Σε εγώ δεν θα θέλω να το παρακολουθήσουμε τώρα. Γιατί δεν κατάλαβα κύριε Χριστό. Ποιο σα γνώρισε κύριε Νεοχωρίτη. Μπορείτε να προσβάλλετε τον κόσμο. Όταν μας πείτε το σχόλιο. Ποιο σα γνώρισε ότι μπορείτε να προσβάλλετε τον κόσμο. Αλλά δεν το κατάλαβε τι είπε. Κατάλαβε. Γίνεσαι που μιλάω εσύ. Θα σου πει ένα να μιλάω. Θα σου πει θα πάτε στην Ελλάδα, σας συνάστηκε. Καλά, λάβες. Εντάξει, προσπάθει να το συνάδω. Ναι, ναι. Κύριε Αγώνα, ο κύριος Κουκόλης ήταν ένας συγκητής της υποθέσεως για να υποδείξει
τον Δήμαρχο τι έκανε το 2010 αυτό. Ακαθίσει και πάνω. Τα κρατάει πρακτικά και δεν μιλάει. Όταν του δίνει το λόγο, πρέπει ότι να μιλάει. Έχει δίκιο ο κύριος αυτό. Εγώ τι είπα τώρα, αλλά μια άσχητη παρατήρηση δεν θα πει πάει στα γελάδια. Όχι, άλλο καπέλο αυτό. Πώς θα το κάνει. Όπως και όπως. Συμφωνώ απολύτως και του Βασίλη. Και ρόλο παίζουμε εδώ εμείς τώρα. Και παρατήρηση. Όχι εμένα. Εάν. Κοίτα τα κέντρα, βάζει τα πράγματα που είναι. Εάν ο Δήμαρχος επιλέγει κατά τη βούληση αυτών που πρέπει να κάνει τις προσλήψεις, είναι περιττό να τους συζητάμε, είναι περιττό να κάνουμε συμβούλιο, είναι μη χειρότερα. Ή θα μας ακούσουν ή να κάνουμε όλοι τους. Αυτοί ως και με το ένα, δύο, τρία άτομα. Άντε, τα τελειώνουμε τώρα. Έχουν δίκιο ο ανθρώπος. Δεν μπορεί να πέρα την άλλη. Θα μην ξέρουμε εμείς. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες. Μπορώ να έχω τον λόγο πριν μιλήσετε. Θα τον έχεις. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Κύριε μου, την προσοχή σας. Να πούμε κυρίες και κύριοι, αλλά γίνεται λίγο πιο δυνατά. Ναι, αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω όλους εδώ μέσα, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους εδώ μέσα, να έχουμε τουλάχιστον... Λίγο πιο δυνατά να πούμε. Κύριε Ζαχίδη, λίγο, αν θέλετε να προσέξετε. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους παρελθόντους, είτε ερετούς, είτε τους προέδρους που έχουν έρθει το κοινό, όλους μας, τουλάχιστον να διαφυλάξουμε ένα επίπεδο συζήτησης. Δεν αρμόζει αυτή η φρασιολογία και αυτός ο τόνος. Δεν αρμόζει σε κανέναν. Δεν είναι δυνατόν να την άρθει στον αέρα συμβούλη, να μην μπορεί να γίνει μια τυπική συζήτηση πολλές φορές για θέματα και για λόγους που μπορούν να επιληθούν πολύ απλά με έναν διάλογο. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το χρέος να διαφυλάξετε το επίπεδο αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό έχει πέσει πλέον. Έχει πέσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ πάλιγα λίγο μαζαμπό. Και κάτι τελευταίο για να τελειώσω, να συμπληρώσω μόνο ότι πραγματικά πολλές φορές έχει δίκιο. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, δεν παρακολουθείτε. Κύριε Πρόεδρε, εισηγήσεις. Ερχόμαστε αδιάβαστοι, απροετοίμαστοι. Έχω έρθει τις φορές που μπορώ που δεν είμαι στη δουλειά μου, γιατί δυστυχώς μπαίνω στα δημοτικά συμβούλια πάντα σε εβδομάδα και δεν είμαι εδώ για να μπορώ να παρευρίσκομαι. Και σε ελάχιστες φορές που μπορώ να παρευρίσκω στα δημοτικά συμβούλια, μπορεί και μόνο μία πρόσκληση με ένα τίτλο θέματος. Όταν έρθω στο δημοτικό συμβούλιο, πάνω στο δημαρχείο, μάλλον να πάρω εισηγήσεις, δεν βρίσκω και θα έπρεπε να βρίσκω νωρίτερα εισηγήσεις. Με αποτέλεσμα να καλούμε να πάρω πολιτικές αποφάσεις, να πάρω την παρέα μου, την οικογένειά μου, τον εαυτό μου, το Δήμο ολόκληρο, να τοποθετηθώ πάνω σε πλέγοντα ζητήματα χωρίς να έχω καμία γνώση. Αν κάποιος από εσάς πιστεύει ότι μπορεί να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις απροετοίμαστε, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, ακούγοντας μόνο μια εισήγηση εδώ, εγώ δεν μπορώ να το συγκρατώ. Χρειαζόμαστε μια πολύ καλή προετοιμασία. Σε όλα τα σοβαρά δημοτικά συμβούλια, θέμα χωρίς εισήγηση, αναβάλλεται για το δημοτικό συμβούλιο. Αυτό είναι τουλάχιστον το πολιτικό που γίνεται. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 12/11/2013, αριθμός πρωτοκόλλου 65. Προς κύριο Δήμαρχο Βαρκαδόνος, κυρίως αντιδημάρχους, οικονομική υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία, διοικητική υπηρεσία, τμήμα προγραμματισμού, γεωπηνική υπηρεσία. Από πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε, εισαγωγή θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εν ώψη του προγραμματισμού και τη σύγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του Ιουνίου, πιθανή ημερομηνία 18 με 20 Μαρτίου του 2013, παρακαλώ να μας καταθέσετε τα θέματα που επιθυμείτε να εισαχθούν για συζήτηση στο Σώμα. Τα θέματα θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εισήγηση και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που νομίζετε θα βοηθήσει του Δημοτικού Συμβούλου στη λήψη απόφαση. Θέματα τα οποία δεν θα έχουν εισήγηση δεν θα εισάγουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, έγραφα πατάω εγώ, έτσι το κάνω, τα στέλνω. Και κανείς μέχρι τώρα βάζουν θέματα χωρίς να έχουν εισηγητές. Δεν φταίει ο πρόεδρος, ούτε το προεδρείο. Λοιπόν, και έχω πει ότι αν δεν υπάρχει εισηγητής σε οποιοδήποτε θέμα, όσο αν θέλει να είναι επίγον, δεν μπορώ να το εισάγω στον πρωτό τη θα το αναβάλω. Θα μου δώσει το λόγο. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο αντιπρόεδρος να είναι εισηγητές σε θέματα της τεχνικής υπηρεσίας ή της οικονομικής υπηρεσίας ή του οποιοδήποτε άλλου. Πρόεδρε, θα δώσω λίγο το λόγο. Θα σου δώσω λίγο τελειώσω. Θέλω να πω το εξής. Για να βοηθήσουμε όλοι αυτόν τον πολύπαθο Δήμο, θα πρέπει να είμαστε όλοι συνεπείς, συνεπτές και στις υποχρεώσεις μας. Από ό,τι φαίνεται ότι μέχρι σήμερα, από την κεφαλή, από την πυραμίδα και διαδίαιτα από τα κάτω, δεν υπάρχει συνέχεια. Λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει συνέχεια. Ούτε από τον Δήμαρχο,
ούτε από την Εκκλησική Επιτροπή, ούτε από τους Δημάρχους, ούτε από το Προεδρείο, αν θέλετε, τι άλλο μπορεί να κάνει όταν δεν έχει να πούμε θέματα επί της ουσίας. Και αυτό διαχέει και τον Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει απαξιωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Παίρνονται αποφάσεις, αυτές που παίρνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν εφαρμόζονται. Παίρνονται αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή, δεν υπογράφονται εντάγματα, να πληρωθεί ο κόσμος. Παίρνετε αποφάσεις από το σώμα, λοιπόν, να δοθούν χρήματα στο Πέλινα, στο Κιδεπά, από εδώ, από εκεί που είναι τα πιο βασικά αγαθά της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας και δεν υπογράφονται εντάγματα, δεν δίνονται χρήματα. Έλεος προς Θεού. Για να σε βοηθήσω, πρόεδρε, βοηθήσω. Λοιπόν. Για να σε βοηθήσω. Λοιπόν, έχω το λόγο. Για να σε βοηθήσω. Ένα λεπτό λίγο, λοιπόν. Στο θέμα πάνω, μην ξέρω. Στο θέμα, θα το δώσω, ναι. Λοιπόν. Για να κλείσω εγώ. Θέλω να πω το εξής. Θα αρχίσουμε να λειτουργούμε σοβαρά και υπεύθυνα από την κεφαλή, από τον μαέστρο, αν θέλετε, αυτής της πυραμίδος. Σε ποιο τα λες, πρόεδρε. Δεν πάω. Θα λέω να τα ακούσω πιο πρόεδρε. Ποιο το πόντι σε κυρίμου. Όχι, δεν είναι αντιδήμαρχη, να το ακούσω. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, η κυρία Στεργίου Ευρώπης έχει πολύ δίκιο σε αυτό. Και ο κανονισμός του ΟΗΗ, λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπεται ότι οι εισηγήσεις όλες αυτές, τουλάχιστον στους επικεφαλείς των παρατάξεων, να δίνονται. Λοιπόν, αυτό όμως, θα στηρίξω λίγο και το Προεδρείο, παρότι ζητήθηκε και από μένα φόρμουλα, αλλά και από τον κύριο Καϊμά, γραμματιακή υποστήριξη. Φέρει μόνο ένα πρακτικογράφο. Δεν έχει στο γραφείο του ανθρώπους να ετοιμάσουν αυτά που ζητήσει. Όχι μόνο εσείς, όλοι μας. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ούτε γιατί δεν μπορεί. Ούτε γιατί πρέπει. Ακριβώς, δηλαδή πρέπει τα θέματα. Δηλαδή αυτό που βάλατε είναι ουσιαστικό θέμα. Να γιατί ζητούσαμε γραμματιακή υποστήριξη στον Προεδρείο. Και γραφείο. Και γραφείο. Για να λειτουργήσουν σωστά. Αυτό όμως πρέπει να το εκφράσουν τώρα σαν παράγοντα στους αντιδημάρχους, στην Εκκλησική Επιτροπή, σαν σώμα και οι αντιδήμαρχοι να εκτελέσουν την απόφαση. Διότι δεν μπορεί να μας εμπέζει, ενώ προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου να υπάρχει πρακτικογράφος, να υπάρχουν και διεκπαιρεωτές των υποθέσεων, τουλάχιστον ένα να μας βάλει. Να μπορεί να λειτουργεί στο Προεδρείο, λοιπόν, και να αποφεύγουν και ο Δήμαρχος και η Εκκλησική Επιτροπή, οι αντιδήμαρχοι. Δεν σας μπέφομαι, αλλά παράκληση κάνω. Λοιπόν, όπως να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τέθηκε. Τέθηκε και από τον κύριο Μεριβάκη, τέθηκε και από τον κύριο Ζαφύρη. Και άλλη φορά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν συζητήσαμε, ο κύριο Σταύρος έκανε μια πρόταση. Να κάνουμε το Συμβούλιο, δεν να συζητήσουμε, να βάλει και εγώ στην ουσία να συζητήσουμε. Ο κύριος Στάβος έκανε μια πρόταση να συνδυάσει το Δημοτικό Συμβούλιο από ό,τι είπε ο Γιάννης τα μεσημέρια. Δεν μπορεί να μιλήσει το πράγμα γιατί οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι και τώρα που είναι και καλοκαίρι. Εγώ θα απαντήσω όμως. Το συζητάμε γιατί θα απαντήσω. Να πω κάτι γιατί να πάνε σπίτι μας τώρα. Κοίταξε, 4 χρόνια δουλεύω την κοινωνία. Εγώ τουλάχιστον νιώθω άσχημα. Βγαίνω στους δρόμους και λέω τι κάνετε εκεί πέρα, δεν τρέπεστε, τσίρκου είστε. Εγώ... Μαϊμούλια είστε, κότης είστε. Ποιο θεσμικό συλλογικό όργανο λειτουργεί και δεν έχει αποξηγηθεί από την πυραμίδα που είναι σύνολο. Εγώ για να το βάλω. Πάρει 100 αποφάσεις, σιγά με την κτήλια σου. Ό,τι πω εγώ. Και εδώ ευθύνονται και οι μηχανισμοί ελέγχου. Από το κράτος τι κάνουν. Ποιον το έλεγχο. 20.000 πληθυσμό. Εγώ δεν αντιαφάνω και ίσως να αποβάλω την παρέτηση και αφού αναπιάσω αρκετό κατηγορό μου. Δεν γίνει. Ποιο πρόεδρε μας, περνάνε οι μέρες να πληρώνει, είσαι οι υπάλληλοι και οι αντιδήμαρχοι και οι δήμαρχοι. Κι άντε μιλάς. Και συγγνώμη το όσο. Δεν είδα και δεν καμάρωσα ποτέ εφημερίδες να γίνουν διαγωνισμοί ρε πράγμα. Ένα έργο. Κάνουμε προγραμματισμό. Και το 11 και το 12 και το 13. Είδες κανένα έργο να γίνεται. Οικονομική Επιτροπή έφερε ποτέ τρίμηνες οικονομικές καταστάσεις να δουν τι έσοδα είχαμε, τι έξοδα είχαμε. Δεν είμαστε παράνομοι. Τι ξέχασε τα πάγω όλοι οι φυλακοί. Πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια. Κάναμε απολογισμούς το 11, το 12, το 13. Με αδιαφανή διαδικασία που προχωράμε και τα πάγω όλοι οι φυλακοί. Πού το βρήκαμε αυτό. Μου πει είναι η περιουσία του πατέρα μας και η ιδιωτική επιχείρηση. Εγώ ντρέπομαι που είμαι σίγουρο. Ντρέπομαι πραγματικά. Για τον τρόπο, κύριε Πρόεδρε, για να ζητώ. Ακούστηκε προηγουμένως
φωνή εντιερήμου. Βόντους εντιερήμου. Βόντους εντιερήμου, μόνο για το Δήμαρχο. Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι ομός να φοράω παροπίδες όπως τα άλογα. Ούτε δεν λέω πίσω από την πλάτη του καθενός. Πάντα μπροστά. Ο Δήμαρχος μόνο είναι υπεύθυνος. Ποιος είναι η εκτελεστική επιτροπή. Είναι η άμερη των ευθυνών. Ποιος πρέπει να φέρει τις εισηγήσεις. Υπάρχει αντιδήμαρχος έργων, υπάρχει αντιδήμαρχος υγείας, αντιδήμαρχος καθαριότητας. Γιατί λέμε μόνο για τον Δήμαρχο. Οι αντιδήμαρχοι τι κάνουν. Και στον κάτω κάτω αν θέλει να προχωρήσει και λίγο παραπέρα. Πολύ τι του είναι. Γιατί δεν πάνε να τον πείσουνε να στέλνει τα άτομα εδώ πέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν και μία ευθύνη οι ίδιοι. Διότι είναι εκτελεστική επιτροπή. Όχι μόνο να ξέρουν να βγαίνουν στα καφενεία και να λένε φταίει ο καημάς μου, ρε, δεν υπογράφει. Φταίει ο Στάμος, φταίει ο Γιώτας, ο Άλφας, ο Βίτας. Έβαλε ένα θέμα προηγουμένως για τα δίμηνα ο άνθρωπος. Μίλησε κανένας. Ξέρετε τι. Ψάξτε να βρείτε καταστάσεις. Πώς πάρθηκαν. Για αδιαφάνεια. Τους αρέσει η αδιαφάνεια. Το συμφέρον τους. Δεν μιλάει κανένας, δεν παίρνει κανένας αντιδήμαρχος τον λόγο. Είπαμε στην Επιτροπή Αξιολόγηση ο κ. Μπαντής. Ποιος τον όρισε. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορίστηκε. Λοιπόν, όλα αυτά δεν σας ξενίζουν όλοι σας κύριοι. Ξέρουμε να κρυβόμαστε πίσω και να βάζουμε φωτιές τον έναν και τον άλλον. Εγώ ντρέπομαι κι αυτά. Άρα λοιπόν, άρα εγώ θα περίμενα αυτή τη στιγμή κάποιος αντιδήμαρχος να πάρει το λόγο και να δικαιολογήσει αυτά τα πράγματα. Την κατάσταση που είμαστε εδώ. Όχι να βγαίνουν έξω και να συγκροφαντούν. Τώρα τι γίνεται, συνεχίσουμε όμως. Λέβαια. Θα έρθει η γραμματέας. Όχι, δεν έρχεται, έβγαινε. Ποιος είναι. Κυρία Πέρκα. Πού είναι η κυρία. Άρθει. Τι καθόμαστε. Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι. Κυρία, υπάρχουν και αρχαιότεροι από εσάς και πρέπει να έχουν το λόγο οι αρχαιότεροι. Πήρα τον λόγο προηγουμένως, μην πέντε συνέχεια σφίνα. Δεν σας είδα, αν σας δεν τον λόγο σας. Γιατί ο Πρόεδρος ξέρω δίνει τον λόγο. Απλά σε κάποιον... Δεν μπορώ να καταλάβω, όταν συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, οι υπάλληλοι να μην λένε δεν έρχομαι γιατί δεν πληρώνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε κύριε. Πρέπει να κάνουμε να πάρουμε μία απόφαση και να τη στείλουμε σε αυτόν τον υπουργό που εγώ το δέχομαι που με έκοψε τις κινήσεις λοιπόν. Το δέχομαι και επιτρέπει στους υπαλλήλους να μην έρχονται στις συνεδριάσεις για να συζητούν το θέμα. Να πάρει απόφαση κύριε. Κάποιος θα αρνηθεί να πάει εκεί που πρέπει. Εν τέτοια περιπτώση, ποιο θα εισηγηθεί από εμάς, οι αντιδημάρχοι μερικοί, εγώ δεν θα πω καμία κουβέντα, οι ανθρώποι με γραμματικές γνώσεις αυτό, δεν μπορούν να εισηγηθούν ένα επιστημονικό θέμα. Θα πρέπει να είναι ο επιστήμον τη ειδικότητα. Να του πείτε τον υπουργό, να μην κάθεται και απάνω και κάνει βλακίες, μην πω καλό εδώ. Θα πάρουμε απόφαση, παιδιά. Να την πράγω, κόβε ψηφοτική, καλά μας έκανε. Κόβε τους πρέδους, καλά μας έκανε. Όχι πως τον λέει τώρα. Θα συνεχίσουμε, ποιος είναι γραμματέας. Αν δεν είναι γραμματέας, οφείλει. Ένα λεπτό, εγώ θα το λέω. Άμα ζητήσω την πρότασή σας, θα την κάνετε. Ορίστε κυρία Στεριού, να κλείσω αυτό. Ναι, ακούγοντας μάλλον τα όσα λέχθηκαν ως τώρα, που είναι πολύ σοβαρά περί αδιαφάνειας, δοσοληψιών και ό,τι άλλο, έρχεται κάτι που είναι κορυφαίο και δεν το αγγίζει κανένας σας. Το ζήτημα είναι μόνο το πόσο διαφανής ή όχι είναι οι προσλήψεις οι δίμηνες ή το ότι έχει εκθεμελιωθεί κάθε εργασιακό δικαίωμα και έχει καταδείξει ο εργαζόμενος δούλος και περάσετε σε ομιλία, πολιτική ομιλία. Αυτό μπορείτε το καταλάβετε. Λοιπόν, παρακαλώ την ολοκληρώση. Λοιπόν, ότι εδώ πέρα φαίνεται τελικά
αυτό που προσδέχει ο καθένα που οδηγεί. Και δεν εφαρμόζεται. Είδατε που οδηγείτε. Αγαπητοί συνάδελφοι και πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, καλυφθήκατε απόψε εδώ για να συζητήσουμε αρκετά σοβαρά ζητήματα. Τα πιο σημαντικά είναι η καθαριότητα, γιατί φτάσαμε στη μέση σχεδόν του καλοκαιριού και κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων μας. Γι' αυτό σας φόραξα απόψε εδώ πέρα. Και για ένα άλλο θέμα αρκετά και αυτό σοβαρό, να αποδοθούν τα του νόμου του 3852, τα οφειλόμενα ποσά που πρέπει να δώσει ο Δήμος, ο Δήμαρχος εσάς, το χιλιάρικο σε κάθε κοινοτάρχη και τα 2.000 ευρώ στους τρεις πρώην καποδιστριακούς Δήμους, Ιταλίας, Ταξιάρχης και Παρκαδόνας. Δυστυχώς με τελείς μας ο Δήμαρχος λείπει, εμείς εδώ θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, αλλά βλέπετε μας προέκυψε άλλο ζήτημα. Έφυγε ο πρακτικογράφος, δεν υπάρχει γραμματική υποστήριξη για να κρατήσει πρακτικά. Και εγώ θέλω να τονίσω το εξής, αγαπητοί φίλοι κοινοτάρχες, βλέπετε πού έχει καταντήσει ο Δήμος. Με το να κρέμεται στις αποφάσεις του από έναν πρακτικογράφο. Να κρέμεται στις αποφάσεις του από την απουσία ενός δημάρχου. Να κρέμεται που είναι το ανώτατο. Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το ανώτατο όργανο να αποφασίζει και να υλοποιεί και υλοποιεί ο Δήμαρχος τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτός είναι εκκλησιαστικό όργανο. Αυτός πρέπει να υπογράψει τα εντάγματα να πληρωθούν οι όποιοι εργαζόμενοι προσφέρουν στο Δήμο μας, να πληρωθούν οι πρόεδροι και οι πρόεδροι αν είχαν το χιλιάρικο και το διχίλιαρο θα είχαν καθαρίσει γύρω-γύρω τα χωριά τους. Γιατί καλοκαίρι πιάνει και σιγά φωτιά να πούμε από σκουπίδια και από πράσινο και από το ένα και το άλλο. Μα καλή κανένα τότε. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς την ευθύνη δεν το πήρε το Προεδρείο, ούτε όλοι οι σύμβουλοι, ούτε εσείς. Πόσο μάλλον εσείς. Εμείς τα ακούμε όλοι. Εσείς τα ακούτε και εμείς τα ακούμε. Και εμείς τα ακούμε. Και εμείς τα ακούμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να βάλω ένα θέμα αρκετά σημαντικό απόψη να λυθεί το πρόβλημα τη καθαριότητα. Ξέρετε ότι ήταν 450. Λίτρα πετρέλαιο, σήμερα βάλαν τα απορριμματοφόρα. Δεν υπάρχει ούτε σταγόνα για αύριο. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε απορριμματοφόρα από μεθαύριο για να μαζέψουμε σκουπίδια στα χωριά. Αυτό να το ξέρετε, να το τονίσετε. Αυτό είναι σκεπτική η ενέργεια μου. Δεν ξέρω. Γι' αυτό θέλω να τονίσω, κύριε Γεωργόπουλο. Ο Δήμαρχος έφυγε, ζήτησε 15 μέρες άδεια από την περιφέρεια. Λοιπόν. Και δεν ξέρω αν έχει εγκριθεί η άδεια ακόμα. Κουράζομαι μέχρι χθες, κυρία Πατσάνη, εγώ έχει έρθει η άδεια, εγκρίθηκε όχι. Ποιος θα υπογράψει τα εντάγματα, δεν ξέρω. Ο αντιδήμαρχος που όρισε να πούμε ο κύριος Νεοφώτιστος δεν μπορεί να υπογράψει. Γιατί ο νόμος λέει ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας υπογράφει τα εντάγματα και συνυπογράφει ο Δήμαρχος. Χωρίς την υπογραφή του Δημάρχου δεν μπορεί να φύγει ούτε ένα ευρώ από το ταμείο για να πάει οπουδήποτε αλλού. Άρα λοιπόν στη μέση του καλοκαιριού έχουμε μία, αν θέλετε, πέση να πούμε έτσι, πώς θα λέγανε αυτά στην Ιταλία που πέφτανε και κόμμα τα κεφάλια να πούμε, λεμετόμο, έχουμε μία λεμετόμο στην πλάτη μας που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κύριε Πρόεδρε, μου δώσετε λίγο το λόγο, πάρτε το λόγο. Ένα λεπτό να πηγαίνει, να τελειώσω εγώ, να σου δώσω το λόγο. Παρακαλώ, θέλω να κάνω μία πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν, για να διαμορφώσουμε γι' αυτό προλογίζω. Όταν τελειώσω εδώ στο λόγο και θα πάρω το λόγο. Για να... Έχω να κάνω μια πρόταση. Μα βάλετε αυτή την πρόταση να την προλάβω, να μην την πάρεις. Τη βάλω, γιατί λοιπόν, να... Λοιπόν, όχι, γιατί πρόεδρε έχει σημαντικότατο θέμα παρανομίας. Λοιπόν, θα πρέπει δεν να θέλω το λόγο. Παρακαλώ, ας το πω, το δώστε. Λέω, μου στάσεις, ας το δώσω. Δεν θα μου το λόγεις. Θα το δώσω εγώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα λεπτό ρε κύριε, θα το δώσω το λόγο. Δεν θα βάλεις πρόταση κύριε. Θα Θα κάνω πρόταση. Νομίζω ότι έγινε και μία φορά και ήταν άκυρος. Από τον νόμο όμως
όταν ακυρώνεται εντός πληθυμέρου, επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός. Παρακαλώ. Έγινε άγνωστος η μία φορά. Η μία φορά. Η δεύτερη έγινε. Η τρίτη έγινε. Όχι. Γιατί εδώ η Εκτελεστική Επιτροπή με επικεφαλής τον Δήμαρχο δεν προχώρησε να υλοποιηθεί ο διαγωνισμός και να μην υπάρχει σήμερα πρόβλημα πετρελαίου. Άρα έγινε σκεμμένα. Η Οικονομική Επιτροπή έγινε για να λυθεί το θέμα. Έδωσε ανάσα με απευθείας ανάθεση του ποσού των 11.000 ευρώ. Τελείωσαν τα 11.000. Μέχρι τότε όμως είχατε σαν Εκτελεστική Επιτροπή με επικεφαλής τον Δήμαρχο να έχετε γίνει διαγωνισμός και να ξαναπάρουν τα πετρέλαια. Ποιος θα τα έπαιρνε, δεν ξέρω ποιος. Και να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα τώρα, πετρελαίο, για το υπόλοιπο του έτους. Δεν μπορεί να κάνουμε κάθε φορά ανάθεση και ανάθεση. Αυτό που γίνεται είναι παράνομο. Ποιο? Ποιο είναι παράνομο, γιατί δεν έγινε ο διαγωνισμός. Είναι παράνομο αυτό. Ποιο, να ξανακάνουμε ανάθεση. Ναι. Βεβαίως, αυτό δείχνει πόσο σκεφτόσαστε για τη λειτουργία του Δήμου. Λοιπόν, οι αναθέσεις καταρχήν απαγορεύονται. Ξέρω από τη στιγμή που έγινε ένας άγωνος. Μία φορά. Μία φορά δεν τελειώσε. Σε δίνει την. Ξανά όμως. Σε δίνει να πέσουν να τα πάσουν καλά τη σχολή. Δεν κατάλαβα καλά. Αυτό λέει. Διαβάστε καλά τη λέξη. Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε. Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι. Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε. Έτσι ελαφρώς στην καρδία λέτε, έχει άδεια πάνω στην υπόθεση. Ο διαγωνισμός, ακούστε με λίγο γιατί με διαφώστε, κύριε Αντιδήμαρχε, ακούστε με. Αντιδήμαρχε, να με ακούστε λίγο. Άγωνος διαγωνισμός θεωρείται ότι είναι για να αναπτύξει για ένα ορισμένο διάστημα. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε. Και αυτά είναι επιτυχίες και είναι για να δώσετε στο συγκεκριμένο Βιτζινά τα πετρέλαια. Για να εκβιάζετε τις καταστάσεις. Εκβιάζετε, όχι μόνο αυτό, εκμεταλλεύεστε και την καλοσύνη ολόκληρου του λαού του Δήμου Παρκατώνας που δέχονται τις πυροδιές και τα σκουπίδια στους δρόμους. Αυτό γίνεται πάλι δουλειά. Κύριε Αντιδήμαρχε, να συγκρόσω στον πρώην Πρόεδρο. Ξέρετε καλά ότι πριν 5-6 μέρες η Οικονομική Επιτροπή πήγε έδωσε λόγο σε... Εντάξει, εγώ λέω το εξής, έδωσε στους εισαγγελέα λόγο για τον Δήμαρχο. Θα με αφήσω να μιλήσω. Ήσταν ή δεν ήσταν υπεύθυνοι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο να κάνουμε τα καύσιμα ολοκλήρου του έτους του 2013. Τι κάνετε ρε παιδιά. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, καταλαβαίνει και πέτρες ακόμα ότι μη χειρότερα εσύ, μη χειρότερα καταλαβαίνει ο κόσμος. Πήγατε και είπατε Οικονομική Επιτροπή, εμείς λέμε ναι βρε, ό,τι θέλεις βρε, λέμε ναι. Ο Δήμαρχος είναι, ο οποίος ψηφίζει που πάνε 10.000 πετρέλαιο και δεν περνάει τώρα, πάνε αποφάσεις και γυρνάει τις φορές. Εμείς είπαμε το. Τον δόδικα να γίνει. Δεν πρέπει να προλάψουμε! Δεν πρέπει να ψηφίσουμε και έτσι για να περάσει. Και μένα του άλλου, δεν πρέπει να ψηφίσει αυτά. Για. Όλα τα ψηφίσαμε πριν. Πώς, ο Πεσκοπησί. Ο Πεσκοπησί. Όλα τα ψηφίσαμε. Όλα είναι ψηφισμένα. Δεν έχουν μια τέτοια. Δεν έχουν μια τέτοια. Όπως δεν είναι ένα. Να φροντίσουμε γιατί θα τρυπόμαστε. Έχουμε τρία χρόνια. Πολλά χρόνια έχουμε και το δίκαιο. Δεν έδωσε να σώσουμε. Δεν σημαίνει τίποτα. Έκτακτο συμβούλιο την άλλη εβδομάδα. Έκτακτο συμβούλιο την άλλη εβδομάδα. Αν δεν είναι καλά. Θα πω καλό και έτσι όλους. Καλά. Δεν σου λέω τίποτα.
Τι είναι αυτό το δημοσιογράφο, το δημοσιογράφο. Δεν ξέρω κάτι.